Ο Άγιος Νίλος ο Ασκητής, στον λόγο του τον Ασκητικό, μας ομιλεί για την μοναχική ζωή και για το πώς αυτή προέκυψε ως μία αντίδραση στην εκοσμίκευση της Εκκλησίας. Ο λόγος του αυτός βρίσκεται στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας. Μας περιγράφει πώς ζούσαν οι πρώτοι μοναχοί, με πόση εγκράτεια, με πόση αμεριμνία, με πόση άσκηση. Αλλά, λέγει, η ακριβής εκείνη ζωή και ουράνια διαγωγή, ως αν εικόνα που αλλοιώνεται σιγά-σιγά όταν αντιγράφεται από μέλια των αντιγραφέων, έφτασε στην τέλεια ανομοιότητα και κατάντησε τελείως διαφορετική από το πρωτότυπο. Επειδή εμείς που σταυρωθήκαμε για τον κόσμο, εννοεί τους μοναχούς οι οποίοι νεκρώνονται για τον κόσμο, νεκρώνονται ως προς τον παλαιό άνθρωπο, δεν επιδιώκουν να αρέσουν στους ανθρώπους αλλά στον Θεό, νεκρώνονται ως προς τα πάθη και εφαρμόζουν αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ο κόσμος είναι σταυρωμένος για μένα, νεκρωμένος δηλαδή, και δεν με ελκύει τίποτε από τον κόσμο, αλλά και εγώ είμαι νεκρός για τον κόσμο και δεν ενδιαφέρομαι για τίποτε από αυτά που ενδιαφέρεται ο πολύς ο κόσμος και υποτάσσεται σε αυτά και τα οποία είναι τα πλούτη, τα χρήματα δηλαδή και η πολυτελή ζωή, οι δόξες, οι μάταιες δόξες των ανθρώπων και οι εξουσίες και τα αξιώματα και οι δονές, οι απολαύσεις, οι σαρκικές, οι κοσμικές. Εμείς λοιπόν λέγει που σταυρωθήκαμε για τον κόσμο και χωριστήκαμε από τον βίο, από τη ζωή δηλαδή, την κοσμική, και αρνηθήκαμε ότι είμαστε άνθρωποι και αγωνιζόμαστε με την απάθεια να γίνουμε όμοιοι με τους αγγέλους, γυρίσαμε πίσω και με βιωτικά έργα και αξιοκατηγόρητες αποκτήσεις, δηλαδή αποκτώντας υλικές κτήσεις, περιουσίες, κτήματα κλπ. Συσκοτίζουμε την ακρίβεια εκείνων που αποκτήσαμε με την ενάρετη ζωή μας. Και εκείνους που πρέπει να τιμούνται με την αρετή τους, κάνουμε να δυσκυμούνται και να κακολογούνται με την απροσεξία μας. Εξαιτίας μας, δηλαδή, λέει ο Άγιος Νίλος, βλασφημείται η μοναχική ζωή, η μοναχή, τα μοναστήρια, επειδή εμείς ζούμε απρόσεκτα. Την λαβή του αλετρίου την κρατάμε με τον αφορούμε το στενό σχήμα. Δεν είμαστε όμως κατάλληλοι για τη βασία των ουρανών, γιατί στραφήκαμε πίσω και είμαστε με μεγάλη επιμέλεια προσιλωμένοι σε εκείνα που έχουμε χρέος να λησμονήσουμε. Εδώ αναφέρεται ο Άγιος εις τον λόγο του Κυρίου που λέγει ότι κανένας που βάζει το χέρι του στη λαβή του αλετρίου και γυρνάει ο πίσω, δεν είναι κατάλληλος για τη βασία των ουρανών. Όπως ο εργάτης, ο αγρότης που θέλει να οργώσει το χωράφι του, όταν πιάνει το αλέτρι, πρέπει συνεχώς να κοιτάζει μπροστά και όχι προς τα πίσω, γιατί δεν θα μπορέσει μετά να οργώσει σωστά το χωράφι του. Έτσι και ο άνθρωπος που αποφασίζει να αγωνιστεί για τη σωτηρία του, δεν πρέπει να κοιτάζει πίσω, να θυμάται δηλαδή το κοσμικό παρελθόν του, και να θυμάται επίσης το πώς λειτουργούσε ικανοποιώντας τα πάθη του, να μην στρέφεται προς το πίσω. Εμείς όμως, λέει ο Άγιος, στραφήκαμε προς το πίσω. Και ενώ θα έπρεπε να είμαστε προσιλωμένοι εις τον Θεό, είμαστε με μεγάλη επιμένεια προσιλωμένοι σε εκείνα που έχουμε χρέος να λησμονήσουμε, στο πώς δηλαδή θα αρέσουμε στους ανθρώπους, πώς θα αποκτήσουμε υλικά χρήματα και υλικά κτήματα, υλικές περιουσίες και πώς θα έχουμε τα μπράβο και την δόξα των ανθρώπων και τις κοσμικές απολαύσεις. Δεν φροντίζουμε για την ανέξοδη και πρόχειρη ζωή, ούτε θεωρούμε την ησυχία χρήσιμη για να απαλλαγούμε από τους παλιούς μολυσμούς μας της αμαρτίας, αλλά προτιμούμε ένα πλήθος πραγμάτων που είναι ανώφελο στον πραγματικό σκοπό μας. Και η επιθυμία της ύλης νίκησε τις σωτήριες συμβουλές. Ο Κύριος διατάζει να απομακρυνόμαστε τελείως
υπό την φροντίδα των επιγείων και να ζητούμε μονάχα τη βασιλεία των ουρανών. Ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα και όλα τα υπόλοιπα, τα βασικά που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να επιβιώσει, την τροφή και τα ενδύματα, αυτά, λέει ο Κύριος, προστεθήσετε εμείς, θα σας προστεθούν. Εμείς, λέει ο Άγιος Νύλος, φροντίζοντας να βαδίζουμε τον αντίθετο δρόμο, δεν λογαριάσαμε τις εντολές του Χριστού και δεν ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, όπως πρέπει να ζει κάθε σωστός χριστιανός και βεβαίως κατεξοχήν ένας μοναχός. Αφού απομακρυνθήκαμε από εκείνη τη φροντίδα, να τηρήσουμε δηλαδή τις εντολές του Χριστού, βάλαμε τις ελπίδες μας στα δικά μας χέρια, αντί να ελπίζουμε στον Θεό και στη Θεία του πρόνοια. Εκείνος λέει, παρατηρήστε τα πουλιά στον ουρανό. Ούτε σπείρουν, ούτε θερίζουν, ούτε μαζεύουν τρόφιμα σε αποθήκες και ο ουράνιος πατέρας σας τα τρέφει. Και πάλι παρατηρήστε τα άνθη πώς φυτρώνουν μόνα τους στο χωράφι. Δεν κοπιάζουν, ούτε γνέθουν. Επίσης, εμπόδιζε τους Αποστόλους να φέρουν σακούλι και πορτοφόλι και ραβδί όταν τους έστειλε για ευεργεσία των ψυχών των ανθρώπων, ώστε να ακολουθούν μόνο την αληθέστατη υπόσχεση που τους έδωσε λέγοντας «Ο εργάτης έχει δικαίωμα να παίρνει την τροφή του», γιατί γνώριζε ο Κύριος ότι η υπόσχεσή του είναι βεβαιότερη και από τη δική μας φροντίδα. Ο Κύριος μας έχει δώσει οδηγίες και διαβεβαιώσεις ότι εκείνος θα φροντίζει για την ύπαρξή μας και για την βιολογική μας συντήρηση. Παρ' όλα αυτά, εμείς απιστούμε και συμπεριφερόμαστε σαν τα πάντα να εξαρτώνται από τα χέρια μας, από τα μπράτσα μας. Λέει και στο πρωτότυπο τι έχουμε πάθει οι σύγχρονοι μοναχοί. Και το λέει βέβαια για τους μοναχούς της εποχής του, όταν ζούσε ο Άγιος Νύλος. Αλλά πολύ πιθανόν και μάλλον συμβαίνει να γίνεται αυτό και σε άλλες εποχές, όπως και στη δική μας εποχή. Εάν δεν προσέξει και ο μοναχός φεύγει από την μοναχική ζωή και από τις μοναχικές υποσχέσεις. Αλλά αυτές οι υποσχέσεις δεν ισχύουν μόνο για τον μοναχό, αλλά και για κάθε χριστιανός σε έναν βαθμό, γιατί βεβαίως είναι εντολές ευαγγελικές, εκτός βέβαια από τις καθεαυτό μοναχικές υποσχέσεις, που είναι η παρθενία, η ακτιμοσύνη και η τέλεια υπακοή. Όλες οι υπόλοιπες εντολές είναι κοινές για όλους. Οπότε αυτά που λέει ο Άγιος αφορούν και όλους τους χριστιανούς. Αυτή η εκοσμίκευση στην Εκκλησία δυστυχώς έχει μπει όχι μόνο στους μοναχούς αλλά και στους λαϊκούς χριστιανούς. Λέει λοιπόν ο Άγιος, η ακριβής εκείνη η πολιτεία την οποία περιέγραψε προηγουμένως, το πώς ζούσαν δηλαδή οι πρώτοι μοναχοί, μιμόμενοι τους Αγίους Αποστόλους και την μαρτυρική ζωή τους, οι οποίοι Απόστολοι πάλι μιμήθηκαν την μαρτυρική ζωή του Χριστού μας, που ήταν μια συνεχής κακοπάθεια και συνεχής ταπείνωση. Εκείνη λοιπόν η ακριβής πολιτεία και η ενουρανής διαγωγή, καθάπερ εικόν υπό της των κατά καιρούς μεταγραφόντων αμελίας κατά μικρόν ελαττωμένη, εις έσκατον ανομοιότητο σύλλασε και πάντι του αρχιετύπου απελείπετο. Δηλαδή η ακριβής εκείνη πολιτεία και ο ουράνιος τρόπος ζωής των πρώτων χριστιανών και των πρώτων μοναχών, όπως ακριβώς μια εικόνα η οποία λίγο-λίγο ξεθόριαζε από την αμέλεια εκείνων που κατά καιρούς την αντέγραφαν, έφτασε ως το έσχατο σημείο ανομοιότητος και κατά πάντα υστέρησε από το πρωτότυπο. Όταν έχουμε μία εικόνα η οποία αντιγράφεται, αλλά δεν αντιγράφεται πιστά, σιγά σιγά από τις πολλές αντιγραφές φτάνει να είναι τελείως ανώμια το τελικό αντίγραφο σε σχέση με το αρχικό πρωτότυπο. Έτσι λοιπόν λέει έπαθαν και οι χριστιανοί και οι μοναχοί. Πάλι γάρ, οι σταυρωθέντες στον κόσμο και αποταξάμενοι το βίο και αρνησάμενοι το είναι άνθρωποι και προς την των ασωμάτων φύσιν το της απαθίας ομοτρόπο αναστήν αγωνιζόμενοι, υπενοστήσαμεν ο πίσω. Τι πάθαμε λοιπόν εμείς οι οποίοι σταυρωθήκαμε για τον κόσμο
Και σταυρωμένοι για τον κόσμο πρέπει να είναι όλοι οι χριστιανοί, όχι μόνο οι μοναχοί. Δηλαδή να έχουν φύγει από το κοσμικό φρόνημα και πνεύμα, να το έχουν μισήσει και να μην έχουν καμία κοσμική επιδίωξη και κανένα, θα λέγαμε, κοσμικό στόχο. Εμείς λοιπόν, λέει, που σταυρωθήκαμε για τον κόσμο και αποχωριστήκαμε από τη ζωή, εννοεί την κοσμική ζωή, τη ζωή των πολλών ανθρώπων που πορεύονται σύμφωνα με το θέλημά τους και όχι με το θέλημα του Θεού. Εμείς που αρνηθήκαμε να είμαστε άνθρωποι, εννοεί συνηθισμένοι άνθρωποι και υποταγμένοι στις βιολογικές ανάγκες και στις αισθήσεις και στο σώμα και στις ανάγκες του σώματος και αγωνιζόμενοι να ανυψωθούμε στη φύση των ασωμάτων αγγέλων με το όμοιο προς τους αγγέλους ήθος της απαθίας, γυρίσαμε τ' ανάπαλιν πίσω, αμαυρώνοντας με βιωτικές επιδιώξεις και επονίδιστα ωφέλη την ακρίβεια εκείνων που έζησαν σωστά. Υπενωστήσαμε ενώ πίσω πραγματείες βιωτικές και πορισμείς επονιδίστης, επιθολούντες την των καλών βεβιωκότων ακρίβειων. Και κατά κάποιο τρόπο, θα λέγαμε, μολύναμε εκείνη την ζωή των πρώτων χριστιανών που ζούσαν με τόση ακρίβεια και των πρώτων μοναχών. Και τους ευκλεΐζεστε δυναμένους δια την σφών αρετήν, βλασφημίστε ποιούντες τη δια προσεξία. Και εκείνους που αξίζουν να επενεθούν για την αρετή τους, τους σωστούς μοναχούς δηλαδή και χριστιανούς, τους κάνουμε να βλασφημούνται εξαιτίας της δικής μας απροσεξίας. Όπως λέει και ο Κύριος, «Δι εμάς βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνης, εξαιτίας σας βλασφημείτε το όνομα το δικό μου, ο Χριστός μας, στα έθνη, μεταξύ των ειδωλολατρών των ανθρώπων που είναι μακράν της πίστεως». Ο χριστιανός που δεν ζει σωστά και ο μοναχός που δεν ζει σωστά γίνεται αιτία να βλασφημείται το όνομα του Χριστού από τους ασχέτους, από τους αθέους, από τους ειδωλολάτρες, από τους ανθρώπους που δεν έχουν πιστέψει στον Χριστό. Εύθυ και την μένε χέτλιν του αρότρου κατέχομεν, σχήμα σώζοντες σεμνών, εύθετη δε μη γινόμενη της βασιλείας του ουρανών, για το στραφήν εις τα οπίσω, και το επιλελίστε οφειλόντων μεταπολής αντεχόμενη της σπουδής. Και την μεν λαβή του αρότρου λέει κρατάμε, διασώζοντας σε μια εξωτερική μορφή, αλλά χωρίς να γινόμαστε πρόσφοροι, κατάλληλοι για τη βασία των ουρανών, εξαιτίας του ότι στραφήκαμε προς τα οπίσω και του ότι ξεχάσαμε και εκείνα στα οποία οφείλαμε να είμαστε προσκολλημένοι με πολλή επιμέλεια. Ουκέτιγαρ το εύωνον και αυτοσχέδιον της ζωής παροιμή σπουδάσετε, ουδέ το ησύχιον χρήσιμον προς το απαλλαγήνε των παλαιών νενόμιστε μολυσμάτων. Πλέον δεν επιδεικνύεται επιμέλεια από μας για τον ευτελή και απλό τρόπο ζωής, όπως διήγαν οι πρώτοι μοναχοί και οι πρώτοι χριστιανοί, ούτε θεωρείται ο ησυχαστικός τρόπος ζωής χρήσιμος για την απαλλαγή από τα παλαιά μολύσματα, από την αμαρτία. Δεν εκτιμάται δηλαδή η ησυχία, η μόνωση, η σιωπή σε μας όπως εκτιμάται στους πρώτους χριστιανούς και μοναχούς, ως ένας τρόπος και ένα μέσο πάρα πολύ χρήσιμο για να απαλλαγεί ο άνθρωπος από τα πάθη. Όχλος δε πραγμάτων προς τον αληθή σκοπόν ανώνυτον έχουν φροντίδα τετίμητε. Αλλά έχει αποδοθεί τιμή σε σωρία πραγμάτων η οποία ασχολείται με ανώφελη προς τον αληθινό σκοπό της σωτηρίας μέρημνα. Και τιμούμε τη μέρημνα και όχι τη σιωπή και την ησυχία. Και η περί την ύλη φιλοτιμία τας σωτηρίους ενίκησε παρενέσεις. Και η σχετική με την ύλη φιλοδοξία και φιλοτιμία και επιθυμία νίκησε τις παρενέσεις για την σωτηρία. Του γαρ Κυρίου πάντη της περιταγή να φροντίδος αφιστόντος και μόνη ζητήν τη βασιλεία του ουρανών και ελεύσαντος. Ενώ βέβαια ο Κύριος μας έχει δώσει οδηγίες και προτροπές και μας λέγει να αφήσουμε τελείως τη φροντίδα για τα γήινα και να ζητούμε μόνο τη βασιλεία του ουρανών.
ως περί την εναντίον οδόν εσπουδακώτες οδεύειν ή λογίσαμεν των δεσποτικών εντολών. Τρόπο τεινά, εμείς τι έχουμε πάθει, με το να έχουμε φροντίσει να πορευόμεθα στην αντίθετη οδό, περιφρονήσαμε τις εντολές του Κυρίου. Και της κηδαιμονίας εκείνης αποστάντες, εν τες χερσίν εθέμεθα τας ελπίδας. Και μένοντας μακριά από εκείνη τη φροντίδα, τη στοργική πρόνοια του Θεού, αποθέσαμε τις ελπίδες μας στα χέρια μας. Και βέβαια ένας που εμπιστεύεται τον εαυτό του και τη δύναμή του, όπως λέει και ο προφήτης Ιερεμίας, γίνεται καταραμένος, επικατάρατος ο ελπίζων επάνθρωπων και στηρίζων βραχίων αυτού, στηρίζεται στα μπράτσια του. Εκείνο γάρ λέγοντος εμβλέψατε στα πετεινά του ουρανού ότι ου σπύρουσιν ουδέ θερίζουσιν ουδέ συνάγουσιν στας αποθήκας και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά και πάλι εν καταμάθετη τα κρίνα του αγρού πώς αυξάνει ου κοπιά ουδέ νύθι αλλά γάρ και πύραν και βαλάντιον και βακτηρίαν επικομίσαστε κολλήσαντος και μόνη στοιχήν τια ψευδεστάτη λεύσαντος επαγγελία. Είναι της Αποστόλης επευεργεσία του λοιπόν ανθρώπων αποστελωμένης επιγύλατο, λοιπόν, άξιος ο εργάτης της τροφής αυτοεστή. Βεβαιωτέραν εις πρόνοια των καθηκόντων ειδός εκείνη της ημετέρας εντρεχίας. Μας λέγει εδώ τώρα ο Άγιος, τις προτροπές, τις παρενέσεις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ότι οφείλουμε να αποθέσουμε όλοι μας την ελπίδα στη Θεία του πρόνοια. Παρατηρήσατε, μας λέγει ο Κύριος, στα πετεινά του ουρανού, ότι δεν σπείρουν ούτε θερίζουν, ούτε συγκεντρώνουν στις αποθήκες και ο ουράνιος πατέρας μας τα τρέφει. Και πάλι λέει, ας παρατηρήστε με προσοχή τα κρίνα του αγρού, τα λουδάκια, τα αγριολούδα, πώς αυξάνουν. Δεν κουράζονται, ούτε γνέθουν. Και επίσης, ενώ εμπόδισε να κουβαλάμε μαζί μας και οδηπορικό σάκο και πορτοφόλι και ραβδί, αυτή ήταν η οδηγία που έδωσε αρχικά στους Αποστόλους, να μην έχουν μαζί τους τίποτε. Να πηγαίνουν στο κήρυγμα και να αναγεννούν τους ανθρώπους με το Λόγο του Θεού και να μην έχουν μαζί τους ούτε πορτοφόλι, ούτε οδηπορικό σάκο, ούτε ραβδί. Και επιπλέον πρόσταξε να ακολουθούμε μόνη την αψευδή υπόσχεσή Του, την οποία υποσχέθηκε στους Αποστόλους, όταν τους έστειλε με σκοπό την ευεργεσία των υπόλοιπων ανθρώπων. Ποια ήταν η υπόσχεση του Κυρίου, ότι ο εργάτης είναι άξιος της τροφής αυτού. Δηλαδή θα τρέφεται ο εργάτης από αυτούς τους οποίους προσφέρει το έργο του, το έργο της Ιεραποστολής, το έργο του Ευαγγελισμού, το έργο του Ευαγγελιστού. Ο εργάτης του Θεού θα πληρώνεται από τον Θεό και θα παίρνει την τροφή του από τον Θεό. Δεν χρειάζεται ο ίδιος να αγωνίζεται και να αγωνιά, γνωρίζοντας ότι εκείνη η υπόσχεση είναι ασφαλέστερη για τη φροντίδα των υποχρεώσεών μας από τη δική μας μέρημνα. Αυτό λοιπόν είναι ένα δίδαγμα για όλους μας. Να αφήσουμε τη μάτη ενασχόληση με τα γήινα και την αγωνιώδη φροντίδα για τη συντήρησή μας και να εμπιστευτούμε τον Κύριο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει και να εργαζόμαστε και να γινόμαστε αντίθετα με την αργία μας βάρος τους άλλους, αλλά θα πρέπει να μην υπάρχει αυτή η αγωνιώδης φροντίδα, αλλά η αναπόθεση όλων των ελπίδων μας εις τον Κύριο και κατεξοχήν η μοναχή που έχουμε αρνηθεί τα πάντα για χάρη του Κυρίου, θα πρέπει έτσι να λειτουργούμε με στέρεη και πλήρη εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια και στις Θείες εντολές και προτροπές, όπως μας παρουσιάζει και εδώ ο Άγιος Νίλος ο Ασκητής. Και έτσι πορευόμενοι να αξιωθούμε και στις Βασιλείες του Θεού. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.